Καθώς έχει μπει στην παρέα μας ο κύριος Χάρης Κυπριανίδης, ο πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης, για να συζητήσουμε λίγο τις αυριανές κινητοποιήσεις, την αυριανή απεργιακή συγκέντρωση στις 10.30 το πρωί στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Κύριε Πρόεδρε, καλή σήμερα. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε κιόλας. Τι ώρα που ήρθατε στο στούντιο. Και μπορώ να πω είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο στούντιο εδώ. Είδατε, όλο τηλεφωνικά τα λέμε. Έχουμε και έναν υπέροχο ήλιο εδώ. Σας ενοχλεί λίγο στα μάτια, αλλά δεν πειράζει. Είστε καλά. Καλά. Προετοιμαζόμαστε. Αύριο είναι μεγάλη μέρα για την εργατική τάξη. Είναι μια μέρα τιμής για τους αγώνες τους εργατικούς και για τα θύματα που του Σικάγο του 886. Και για τις ελληνικές πρωτομαγιές που και εκεί είχαμε θύματα. Το 24 είχαμε το πρώτο θανατηφόρο, το πρώτο εργάτη πεσόντα σε εργατική πρωτομαγιά και βέβαια το Μάη του 36 που ακολούθησε και είναι μια μελανή αλλά χρυσή σελίδα για την ιστορία της πόλης και των εργατικών αγώνων. Αύριο στη Θεσσαλονίκη τι θα γίνει, θα υπάρχει απεργία, θα υπάρξει κάποια συγκέντρωση? Θα υπάρξει στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, συγκέντρωση στις 10.30. Είναι μπροστά στο πάρκο του εργάτη και το μνημείο που... Το μνημείο του Μάη του 36, αλλά εκεί καταθέτουμε τα στεφάνια όσον αφορά την Πρωτομαγιά και τιμούμε τους αγώνες των εργαζομένων των προηγούμενων ετών. Όποιος θέλει πλην των στεφανιών μπορεί και με ένα απλό λουλούδι να έρθει να το καταθέσει και να αποθέσει και αυτό στο φόρο τιμής του. Να πούμε ότι για αύριο η ΓΕΣΕ έχει προκηρύξει 24-ωρη πανελλαδική απεργία και αυτό γιατί, κύριε Κυπριανίδη, ο κόσμος μπορεί να μην το ξέρει, γιατί έχει μπερδευτεί λίγο με την μεταφορά της αργίας της Πρωτομαγιάς την ερχόμενη Τρίτη, την επόμενη Τρίτη στις 7 του Μάη. Αύριο λοιπόν η απεργία είναι κανονικά ανακοινωμένη από τη ΓΕΣΕ, από τα συνδικάτα, από το Εργατικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ναι, όπως κάθε χρόνο. Η Πρωτομαγιά, όπως λέμε κιόλας, δεν είναι αργία, είναι απεργία. Φέτος, κυρία Μιχαηλίδου, επέλεξε να μεταφέρει την αργία, θεωρώντας ότι θα φέρει εμπόδια στην κίνηση της αγοράς και για μας αυτά ήταν αστείες δικαιολογίες. Μια μέρα τιμής και αργία αυτή η μέρα είναι γιατί τιμούμε τους εργατικούς αγώνες. Όχι γιατί θα πάει καλά η αγορά ή θα έρθει το Πάσχα. Το ότι είναι Μεγάλη Τετάρτη... Φυσικά δεν επηρεάζει σε τίποτα όσον αφορά το εορταστικό κλίμα, γιατί δεν υπάρχει εορταστικό κλίμα την Πρωτομαγιά. Είπαμε ότι είναι η μέρα φόρου τιμής, οπότε είναι και μέσα στο πνεύμα της Μεγάλης Εβδομάδας που διανύουμε. Δεν μεταφέρθηκε η απεργία. Έχει μεταφερθεί μόνο η αργία από πλευράς κυβερνήσεως. Είναι ένα χτύπημα ακόμα για τις απεργίες που πραγματοποιούμε, για τα αιτήματά μας, για την ουσία του συνδικαλισμού των εργατικών αγώνων και των διεκδικήσεών του. Προσπαθούμε από πλευράς κυβερνήσεως να ρίξουν τις διεκδικήσεις, να φύγει αυτό το πνεύμα διεκδίκησης από τον κόσμο, η παιδεία της διεκδίκησης. Έχει ξεχάσει ο κόσμος τι είναι ο συνδικαλισμός και τι οφείλουμε σε αυτόν και τι πρέπει να διεκδικούμε από εδώ και πέρα. Αυτό που οφείλεται, ποιος θεωρείται ότι φταίει, τι έγινε λάθος και το έχει ξεχάσει ο κόσμος? Πολλά το βασικότερο. Είναι. Το βασικότερο είναι μια στοχευμένη πολιτική απαξίωση του συνδικαλισμού και όλο αυτό το σύννεφο που έχει δημιουργηθεί γύρω από τη λέξη αυτή. Έχει γίνει ένα συνώνυμο κακής λέξης, ενός κακού ανθρώπου, έναν φύγει από εδώ. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Σε αυτό οφείλεται ίσως ότι στο παρελθόν έχουμε δει συνδικαλιστές να γίνονται και υπουργοί. Αυτό δεν είναι κακό. Mm-hmm. Δεν είναι κακό. Όχι, ρωτάω αν έχει φταίξει και αυτό. Γιατί πρέπει να είναι όλοι δικηγόροι, γιατροί ή παιδιά κάποιου πολίτικου? Θα θέλαμε όλοι να υπάρχει και κάποιος εργαζόμενος, να υπάρχουν και εργάτες απλοί στην Βουλή και υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Και είμαστε και χαρούμενοι κιόλας που μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης είναι εκλεγμένο στη Βουλή αυτή τη στιγμή με το κόμμα του Κομμουνιστικού Κόμματος. Φταίμε κι εμείς, δεν είναι ότι δεν φταίμε. Όχι όμως επειδή γίνανε υπουργοί ή γιατί κάναν μια άλλη καρδιά ή επέλεξαν έναν άλλο δρόμο. Φταίμε κι εμείς γιατί δεν ήμασταν, όπως και σε κάθε επάγγελμα βασικά, υπάρχουν και οι κακοί. Υπάρχουν και αυτοί που δυσφημούν τον ρόλο τους. Ακόμα και στους ιερείς το βλέπουμε αυτό, ακόμα στους γιατρούς, στους δικηγόρους, παντού. Οι πολιτικοί οι ίδιοι δεν είναι και οι καλύτεροι, αλλά πηγαίνουμε κάθε φορά που έχει εκλογές και ψηφίζουμε.
Έτσι και συνδικαλιστές. Ναι, μεν υπάρχουν και κάποιοι που δεν τιμήσαν τον ρόλο τους, αλλά θεωρώ ότι και εμείς καθαρίζουμε από αυτή την εποχή των προηγούμενων δεκαετιών. Έχουμε αλλάξει και εμείς. Έχουμε σκεφτεί τα λάθη μας. Η μεθοδολογία μας έχει αλλάξει. Ξέραμε ότι τα προηγούμενα χρόνια, από τότε που ξεκίνησε η οικονομική κρίση, έχουμε κάνει πάρα πολλές κινητοποιήσεις σε σχέση με άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τεράστιος ο αριθμός των κινητοποιήσεων και αυτό αποθάρρυνε τον κόσμο. Ο κόσμος άρχισε να μην συμμετέχει. Γιατί είναι και το μεροκάματο το οποίο χάνει, κύριε Κυπριανίδη. Ναι, γιατί και το κόστος είναι πολύ μεγάλο. Και όταν σε μια φτωχή χώρα, γιατί είμαστε πλέον η δεύτερη φτωχότερη χώρα της Ευρώπης, το μεροκάματο στοιχίζει και το μετράει. Το μετράει ο κάθε ένας στην οικογένειά του και μπαίνει και αυτό μέσα στη ζυγαριά. Και δυστυχώς μπαίνουν πολλά στη ζυγαριά απέναντι από την διεκδίκηση. Και έτσι υστερούμε λίγο. Τα τελευταία χρόνια, επίσης, βέβαια, στον ιδιωτικό τομέα κάποιοι φοβούνται να απεργήσουν. Να, ναι, το λέμε και αυτό έτσι πως είναι. Ναι, άμα από όλους τους λόγους θα μας πάρει πολύ ώρα. Γι' αυτό δεν τα λέω. Γι' αυτό λέω ότι στη ζυγαριά μπαίνουν από την άλλη μεριά πολλά πράγματα. Όταν δεν μπορείς να υπερασπιστείς τη θέση εργασίας σου και δεν υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο που να σε δικαιώνει, γιατί νομικός υπάρχει. Απαγορεύεται κάποιος να σε απολύσει επειδή απέργησες. Είναι παράνομο. Αλλά στην ουσία γίνεται. Και ο κάθε εργαζόμενος φοβάται, γιατί όταν καταλήγουμε, θα πρέπει να καταλήξουμε στα δικαστήρια που θα κρατήσουν 4 ή 5 χρόνια. Και αν δικαιωθείς, γιατί εκεί μπορεί να χάσεις το δικαστήριο, ο κόσμος δεν πηγαίνει, δεν καταγγέλει. Οπότε ανέχεται. Και ειδικά στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, που ήταν δύσκολο να βρεις δουλειά, πολύ πιο δύσκολο από τώρα, ανεχόταν πολλά. Ανεχόταν τη μαύρη εργασία, ανεχόταν το να υπογράφει τετράωρη εργασία ή μία-δύο μέρες και να δουλεύει, όχι μόνο 8 ώρες, να δουλεύει 10 και 12 ώρες στην εστίαση. Στα ξενοδοχεία το καλοκαίρι γινόταν μια ζούγκλα. Δουλεύα για 600 ευρώ ή 700 και δουλεύαν 12 ώρα κάθε μέρα χωρίς ρεπό. Και τώρα ψάχνουν να βρουν εργαζόμενους. Γιατί άραγε. Κύριε Κυπριανίδη, πόσο επίκαιρα είναι τα μηνύματα της Πρωτομαγιάς του τότε με το τώρα? Αν εξαιρέσουμε ότι έχει αλλάξει λίγο το περιβάλλον εργασίας, κατά τα άλλα η ουσία των αιτημάτων παραμένει ίδια. Και τότε διεκδικούσαν καλύτερους μισθούς και τώρα διεκδικούμε. Τότε διεκδικούσαν να φύγουν από τη φτώχεια, την εξαθλίωση. Το ίδιο διεκδικούμε και τώρα. Διεκδικούσαν 8 ώρο. Το ίδιο διεκδικούμε και τώρα. Δηλαδή το 1886 διεκδικούσαν το 8 ώρο στην Αμερική, καθιερώθηκε το 1919 στην Ελλάδα, καθιερώθηκε το 1984, αλλά ακόμα και μέχρι σήμερα, στο 2024, 40 χρόνια μετά την καθιέρωσή του, το διεκδικούμε ακόμα. Γιατί στην ουσία δεν το έχουμε. Δεν είναι όπως τα προηγούμενα έτη και δεκαετίες φυσικά, αλλά ακόμα δεν το έχουμε. Όταν θα χρειάζεται, αντί να δουλέψεις 8 ώρες και μετά να είσαι σπίτι σου, να έχεις 8 ώρες ανάπαυση, 8 ώρες κοινωνική ζωή και διασκέδαση, και τα λεφτά που παίρνεις δεν σου φτάνουν, σε αναγκάζουν είτε να δουλέψεις παραπάνω για να μπορέσεις να έχεις ένα εισόδημα το οποίο θα είναι επαρκές για το βιωτικό σου επίπεδο, για να έχεις ένα αξιοπρεπές βιωτικό επίπεδο. Οπότε στην ουσία καταλήγουμε πάλι ότι πάλι δεν το έχουμε το 8 ώρο. Τα μηνύματα που παίρνετε από τον κόσμο της μισθωτής εργασίας ποια είναι? Γιατί πριν από λίγες ημέρες είχατε μια απεργία πάλι στις 17 του Απρίλη. Νομίζω ότι είναι πολύ κοντά και η δεύτερη απεργιακή κινητοποίηση η οποία πραγματοποιείται. Περιμένετε να έρθει κόσμο στην αυριανή κινητοποίηση? Αυτό, κοιτάξτε να δείτε, κατά πόσο έρχεται ο κόσμος σε μια απεργιακή συγκέντρωση. Γιατί πάντα πρέπει να διαχωρίζουμε το θέμα της απεργίας και της απεργιακής συγκέντρωσης. Απεργία συμμετέχουν πολύ περισσότεροι. Η αλήθεια είναι, στην απεργιακή συγκέντρωση μετέχουν πολύ λιγότεροι από ό,τι απεργούν. Έχουμε στη Θεσσαλονίκη δυστυχώς και ένα πρόσθετο πρόβλημα πλέον με το flyover και με την κίνηση η οποία έχει αυξηθεί κατά πολύ. Οπότε είναι δύσκολο κάποιος να μετακινηθεί για να έρθει. Το σκέφτεται 2 φορές από ό,τι παλιότερα. Και μην ξεχνάμε ότι δεν θα υπάρχουν και λεωφορεία εκείνο το διάστημα, 9-9. Όχι, 9-9 θα υπάρχουν. Όχι, 9-9 θα υπάρχουν από την αρχή μέχρι τις 9 και μετά τις 9 το βράδυ. Κάποιοι μπορεί να μην θέλουν να κατέβουν για να μην μπλέξουν, να μην έχουν προβλήματα όσον αφορά τη μετακίνησή τους, το που θα παρκάρουν, τι θα κάνουν. Υπάρχουν πολλά τα οποία μετράνε. Και δυστυχώς υπάρχει και η παιδεία, την οποία, όπως είπα και πριν, έχουμε απολέσει τα τελευταία χρόνια.
δεν είμαστε στο πλαίσιο διεκδίκησης όπως ήμασταν πριν 15 χρόνια, μέχρι πριν 15 χρόνια τουλάχιστον. Αυτή τη στιγμή αναθαρούμε, μπορώ να πω, γιατί τα προηγούμενα είτε ήταν πραγματικά πολύ άσχημη εικόνα, αλλά αυτή τη φορά αρχίζουμε και σιγά σιγά ξαναβρίσκουμε το δρόμο μας, θέλουμε να ανοίξουμε το στόμα μας, να διεκδικήσουμε, να φωνάξουμε και να ενωθούμε και με τους υπόλοιπους, για να είμαστε πολλοί, για να φαινόμαστε, για να ακουγόμαστε. Αυτό ελπίζω να έχει αποτελέσματα και υπάρχει ο δρόμος στρωμένος και με επιχειρήματα και με έρευνες που έχουν γίνει και με τις ευρωπαϊκές οδηγίες οι οποίες έχουν δοθεί στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν και πάνω σε αυτές χτίζουμε και εμείς τις διεκδικήσεις μας για να μπορέσουμε να έχουμε ένα καλύτερο αύριο. Εσείς να πούμε ότι διεκδικείτε και επαναφορά της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, τα συνδικάτα και αύξηση του κατώτατου μισθού που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων. Αυτά αναφέρεται στις ανακοινώσεις σας τις τελευταίες. Ναι. Ουσιαστικά, όπως είπα και πριν, προκύπτουν και μέσα από τις δύο ευρωπαϊκές οδηγίες. Η μία είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία πρέπει να είναι στο 60% του διάμεσου μισθού. Και εμείς υπολοιπόμαστε. Αυτό το νούμερο με τον τρέχον πληθωρισμό, τον υπολογιζόμενο για αυτό το έτος, θα ήταν στα 908 ευρώ και αυτή ήταν και η πρόταση της ΓΕΣΕ, αλλά δεν εισακούστηκε. Η δεύτερη ευρωπαϊκή οδηγία πάλι είναι οι εργαζόμενοι να καλύπτονται κατά 80% από κλαδικές και συλλογικές συμβάσεις, που στη χώρα μας είναι στο 24%. Αυτό θα μπορέσει να απλώσει σε περισσότερους κλάδους οικονομίες της αυξήσης, γιατί κάποιοι εργαζόμενοι δεν είδαν ούτε ένα ευρώ αύξηση όλα αυτά τα χρόνια και έχουν μόνο μειώσεις. Και αυτά μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα και αποδοτικότερα όταν επιστραφούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και μπορούν μεταξύ τους να συμφωνήσουν εργαζόμενοι και εργοδότες για την επίλυση των προβλημάτων τους. Σίγουρα οι δυο τους ξέρουν καλύτερα από ότι ένας πατερούλης εισαγωγικά από πάνω να επιβάλλει σε εργοδότες πόσο θα πληρώνεται. Ναι, αυτό ήταν και ένα αίτημα της προηγούμενης κινητοποίησης. Να πούμε βέβαια και στους εργαζόμενους που μας ακούν ότι μέχρι αύριο πρέπει να τους καταβάλουν οι εργοδότες το δώρο Πάσχα. Έτσι, να μην το ξεχνάμε. Ναι, δώρο Πάσχα, αύριο είναι καταληκτική ημερομηνία. Αύριο είναι η τελευταία μέρα. Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί οποιαδήποτε καταγγελία επισύρει αυτόφορο. Μάλιστα. Για τον εργοδότη. Οπότε καλό είναι να το καταγγείλουν. Αν κάποιος, ειδικά είχαμε κάποια φαινόμενα που σε προηγούμενα δώρα πηγαίναν στις τράπεζες οι εργοδότες και το ξαναπέρναν πίσω. Αυτά πιστεύω τελειώνουν σιγά σιγά. Έχουμε πολύ λιγότερες καταγγελίες τέτοιων φαινομένων. Υπάρχει κάποια καταγγελία στο εργατικό κέντρο τώρα για το δώρο του Πάσχα? Ως τώρα καμία. Ως τώρα καμία, ευτυχώς. Και ελπίζω να τελειώνει αυτό το φαινόμενο που υπήρξε και σιγά σιγά να καταβάλλονται οι αποδοχές και τα δώρα στους εργαζόμενους όπως τα δικαιούνται. Μάλιστα. Κύριε Κυπριανίδη, αύριο στις 10.30 το πρωί, λοιπόν, η συγκέντρωση απεργιακή στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Απευθύνει κάλεσμα το Εργατικό Κέντρο στους εργαζόμενους, στους συνταξιούχους, στους ανέργους. Θα ακολουθήσει και κατάθεση στεφάνων. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ. Σας ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα, καλή ανάσταση. Καλή συνέχεια.